Αν προκύψει κενό, το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί μέσω μιας μεγαλύτερης συνεισφοράς του επίσημου τομέα, δηλαδή των κρατών μελών της Ευρωζώνης, άμεσα ή έμεσα, και δεν βλέπω στη φάση αυτή να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη διάθεση ή ετοιμότητα να αυξηθεί το ποσό των 240 δισεκατομμυρίων που έχει προβλεφθεί για την Ελλάδα.